σχέδιο για την λεγόμενη δίκαια μετάβαση από τους λιγνίτες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προχωράει ακάθεκτα και εν μέσω πανδημίας. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό από τον λαό της περιοχής και κυρίως από τους εργαζόμενους. Είναι ένα σχέδιο το οποίο θα φέρει φτώχεια, ανεργία και μετανάστευση στην περιοχή. Σε καμιά περίπτωση δεν θα αντικαταστήσει τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα και φυσικά δεν μιλάμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά με το υπάρχον πλαίσιο του σχεδίου, αλλά ακόμα πιο κακοπληρωμένες και φυσικά το δουλεμπόριο θα είναι σε όλη την έκτασή του. Είναι ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να απορρίψει ο λαός, είναι ο πραγματικός ιός για την περιοχή και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να μπουν στην καραντίνα και αυτοί εδώ που το εμπνεύστηκαν, αλλά και αυτοί που θα το υλοποιήσουν. Αυτό που βάζουμε και προτάσουμε και καλούμε όλο το λαό της Δυτικής Μακεδονίας είναι καταρχάς να το απορρίψει και να παλέψει ούτως ώστε να μην κλείσει κανένα ορυχείο και κανένα σταθμός, να παλέψει για μόνιμη και σταθερή δουλειά, να παλέψει για φτηνή θέρμαση, ακόμα πιο φτηνή θέρμαση που σε αυτή την περίπτωση του σχεδίου κινδυνεύουν οι περιοχές που έχουν τηλεθέρμαση από τα επόμενα χρόνια να μην το έχουν και φυσικά να παλέψουμε μαζί με όλο το λαό για φτηνό ρεύμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή προχωράει με ρυθμούς που αυξάνονται ραγδαία. Γι' αυτό καλούμε για μια φορά ακόμα το λαό της περιοχής να μην αποδεχτεί όχι μόνο το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο δήθεν θα το απορρίψουν γιατί βρίσκονται σε ένα παζάρι και οι αντιθέσεις που υπάρχουν μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων ακόμα δεν γεφυρώθηκαν, αλλά κανένα σχέδιο που να ξυλώνει την παραγωγική βάση στη Δυτική Μακεδονία που λέγονται λιγνητική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή είναι η πρόταση δικιά μας και το συντονιστικό των φορέων και συνδικάτων θα τους καλέσουμε ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να βρίσκονται σε ετοιμότητα ούτως ώστε αυτό το σχέδιο να μην περάσει.